όταν ξεκινούσαν όλα τον Αύγουστο, αν φτιάχνατε ένα ιδανικό σενάριο, θα ήταν αυτό, το να φτάσετε μέχρι το τέλος της διαδρομής και έτσι, μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, από τρομερό αγώνα και φοβερή δουλειά? Ακόμα θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής, ότι το Final Four είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά δεν είναι το τέλος, γιατί είχαμε πει αρχικά ότι θέλουμε να περάσουμε στα play-off, στους 8, γιατί πέρσι δεν είχαμε περάσει. Μετά, όταν περάσαμε στους 8, είπαμε να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας. Μετά το πλεονέκτημα έδρας θέλαμε να κερδίσουμε στα play-off, έγινε και αυτό. Οπότε τώρα πάμε στο Final Four, ασφαλώς και είναι ένα θετικό σενάριο, όπως το λέτε. Είναι μια θετική έκβαση. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε εκεί ξανά. Είναι κάτι, αλλά όπως έχω πει και στους παίκτες μας, το να πας στο Final Four είναι κάτι σημαντικό, πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι τίτλος. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να κερδίσουμε και κάτι παραπάνω, να πάρουμε και κάτι παραπάνω. Παιχνίδι με το παιχνίδι και πάλι, πρώτα τον ημιτελικό και μετά με το καλό το επόμενο παιχνίδι. Βλέποντας τη νέα δομή της Ευρωλίγκας φέτος, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους, τι ήταν αυτό που ήρθε πρώτα στο μυαλό του coach Σφερόπουλου που να τον κάνει να αισιοδοξεί και τι ήταν αυτό που τον προβλημάτιζε σαν πρώτη εικόνα για την ομάδα του και για τη νέα δομή? Εντάξει, το άγνωστο πάντα σε προβληματίζει, γιατί ήταν μια σεζόν με 30 παιχνίδια μέσα έξω, ταξίδια πολλά, περισσότερα. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, δεν είναι όπως ήταν η πρώτη φάση που είτε έβγαινες πρώτος είτε τρίτος, ξέρω εγώ, ήταν το ίδιο, αφού μεσολαβούσε μετά το top 16 πριν τα play-off. Άρα κάθε παιχνίδι και κάθε ήταν σημαντική. Απ' την άλλη, θεωρούσα καλό ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη αγωνιστική περίοδος, γιατί μέσα σε αυτήν οι καλές ομάδες δείχνουν τη σταθερότητά τους και μπορούν να ξεπεράσουν και ένα κακό, ένα-δύο κακά αποτελέσματα που μπορούν να τους τύχουν. Αυτό πραγματικά το είδαμε και φέτος, ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια πολύ σταθερή ομάδα σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Ήταν μια ομάδα που από ένα σημείο και μετά βρήκε ρυθμό και κέρδιζε μέσα έξω. Έκανε κάποιες ήττες ασφαλώς που δεν έπρεπε, όπως σχεδόν όλες οι ομάδες κάναν ήττες που δεν έπρεπε. Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας ήταν ότι αντιδράσαμε πάντα, μετά από μια κακή ήττα, πάντα αντιδράσαμε σωστά. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, στο να μην μας κοστίσει αυτή η ήττα και να μην γίνει και δεύτερη και τρίτη ήττα που ίσως θα μας έβαζε σε κρίση. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν ότι η σταθερότητα αυτή που δείξαμε στη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Coach, περπατώντας πίσω τη σεζόν, αν σας έλεγα να ξεχωρίσετε δύο στιγμές, είτε καλές είτε κακές, αλλά που θα τις θυμάστε, που ήταν έντονες για σας φέτος και σημάδεψαν την πορεία της ομάδος, ή κάποιο κλικ που έγινε και άλλαξαν κάποια πράγματα, ποιες θα ήταν αυτές? Θα μου επιτρέψετε να μην πω μόνο δύο. Ήταν για μένα κρίσιμες πολύ προς το καλό δύο στιγμές. Η μία ήταν μετά τη Γαλατασαράι μέσα στην Τουρκία, που εκεί πλέον γίναν κάποιες κινήσεις, κάποια πράγματα και αλλάξαμε, την νοοτροπία. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την νοοτροπία και να αλλάξουμε το momentum εκείνο, το αρνητικό που μετά από αυτό το παιχνίδι, αλλά και έγιναν κάποια πράγματα που η ομάδα μπήκε στο σωστό δρόμο και από εκεί και πέρα προχώρησε. Ένα δεύτερο σημείο κρίσιμο ήταν μετά το τρίτο παιχνίδι στα play-off με την ΕΦΕΣ που χάσαμε και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο και το σκορ 2-1, και εκεί ήταν ένα κρίσιμο σημείο για το πώς θα γυρίσει το παιχνίδι, πώς θα γυρίσει η σειρά και πώς θα κερδίσουμε το τέταρτο μάτς. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στις δύο πολύ άτυχες στιγμές που είχαμε, στους τραυματισμούς του Ντάνιελ Χάκετ και του Μάτου Λοτζέσκη, που ήταν πολύ σοβαροί τραυματισμοί και που πραγματικά όταν δύο τόσο καλά παιδιά και καλοί παίκτες τραυματίζονται, και γενικά όταν ένας παίκτης μου τραυματίζεται, γενικά είμαι πολύ στεναχωρημένος, και όχι μόνο εκείνη τη στιγμή αλλά για όλη τη σεζόν, γιατί πραγματικά οι παίκτες δίνονται το καλύτερο τους σε αυτό και είναι πολύ άσχημο όταν τραυματίζονται. Βέβαια, οι τραυματισμοί είναι στη ζωή, αυτά τους έχουμε πει. Πρέπει να γίνουν πιο δυνατοί και θα γίνουν πιο δυνατοί και θα επιστρέψουν τριμύτεροι.
πιο σκληρή σειρά το 15 με την Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό να σπάει το πλεονέκτημα της αντιπάλου ή αυτή με την ΕΦΕΣ που του το σπάσαν και το ξαναπήρε πίσω. Για σας, για τον κότσο Φερόπουλο. Ναι, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω και τα δύο ήταν πολύ δύσκολα. Πρώτα απ' όλα με την Μπαρτσελόνα παίζαμε με μειονέκτημα έδρας και ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ποτέ μέσα στη Βαρκελόνη. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ξεκινήσαμε το πρώτο παιχνίδι, είχαμε κάποιους παίκτες που είχαν γυρίσει από τραυματισμό, δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε εύκολα 16 πόντους και πραγματικά και εκεί μετά το 1-0 ήταν πολύ κρίσιμο το σημείο για να γυρίσει τότε. Ήμασταν στην Ισπανία, δουλέψαμε 2 μέρες πάρα πολύ να αλλάξουμε όλη την ροή της σειράς και πραγματικά κερδίσαμε το δεύτερο παιχνίδι, σπάσαμε την έδρα με αποτέλεσμα να φέρουμε τα παιχνίδια εδώ στο ΣΕΦ. Τα παιχνίδια αυτά δεν ήταν εύκολα και τα δύο, θυμάστε, κερδίθηκαν στα τελευταία λεπτά, ιδίως το τέταρτο παιχνίδι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Άρα θέλανε πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια για να κερδίσουμε 3 φορές σερί την Μπαρτσελόνα. Το ίδιο έγινε και τώρα με την ΕΦΕΣ, γιατί ναι μεν είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά όπως είδατε χάσαμε 2 παιχνίδια, και το δεύτερο παιχνίδι και το τρίτο. Εκεί χάσαμε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει και τα δύο. Παρ' όλα αυτά η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που είναι πολύ αθλητική, έχει ταλέντο, επιθετικό, έχει παίκτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να σου κάνουν τη ζημιά και ήταν, όπως σας είπα και πριν, πολύ δύσκολο να γυρίσουμε τη σειρά. Αφού τη γυρίσαμε πάλι είδατε ότι και το 5ο παιχνίδι εδώ δεν ήταν εύκολο. Στα τελευταία λεπτά πήραμε μια διαφορά που με αυτήν μπορέσαμε και επικρατήσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι μια από τις δύο σειρές, έκανα μια ανασκόπηση και για τις δύο σειρές, γιατί και οι δύο ήταν πολύ δύσκολες. Δεν μπορώ να πω ποια ήταν πιο δύσκολη. Τελευταία ερώτηση, κότς. Ημιτελικός πλέον με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας. Πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός? Προηγούνται τα παιχνίδια με τον Άρη φυσικά, αλλά μιας και μιλάμε για το Final Four, για αυτό το παιχνίδι και την ΤΖΣΚΑ, τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, θα πω αυτό που είπα και πριν τα play-off, ότι για αυτά τα παιχνίδια τα σημαντικά έχουμε προετοιμαστεί όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν περιμένουμε τώρα να δουλέψουμε για να γίνουμε καλύτεροι για να πάμε να παίξουμε το Final Four. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εμείς έχουμε δουλέψει με υψηλούς στόχους, με ποιοτική δουλειά, με μέθοδο, με καλή προετοιμασία, όλα τα παιχνίδια και αυτή η εμπειρία και ο τρόπος δουλειάς είναι αυτός που αντικατοπτρίζει και την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τώρα λοιπόν που πάμε στο Final Four, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα καλό ρυθμό. Ξέρουμε ποια είναι η ΤΣΣΚΑ, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή μας. Είναι το φαβορί η ΤΣΣΚΑ γιατί είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μια ομάδα που κι αυτή έχει ταλέντο. Είναι μια ομάδα που κι αυτή έχει ένα βασικό κορμό που παίζει μαζί πολλά χρόνια. Άρα πρέπει να βρούμε τις αδυναμίες τους, να παίξουμε έξυπνα και να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο μας. Όταν ακολουθήσουμε το πλάνο μας πιστά, όσο πιο πιστά ακολουθήσουμε το πλάνο μας, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό. Φαβορί πάντως είναι η ΤΣΣΚΑ. Μία ακόμη ερώτηση τελευταία. Η μεγάλη σας εμπειρία τι λέει? Συνερίζεται αυτό που λένε ο κόσμος ότι 2 μάτς είναι σε 3 μέρες, όλα μπορούν να συμβούν, ή είναι και κάτι παραπάνω? Δηλαδή ο κότς Φερόπουλος πώς πηγαίνει εκεί, πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό? Πρώτα θα πάμε να παίξουμε τον ημιτελικό και μετά θα παίξουμε το επόμενο παιχνίδι. Για μας όλη η προσπάθειά μας είναι να συγκεντρωθούμε και να οργανώσουμε το παιχνίδι αυτό, να το αναλύσουμε το παιχνίδι των αντιπάλων και να αναλύσουμε πώς πρέπει να παίξουμε και πού πρέπει να χτυπήσουμε και στην επίθεση, αλλά και πώς πρέπει να παίξουμε στην άμυνα. Άρα αφοσιωνόμαστε σε αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το παιχνίδι. Επειδή με ρωτήσατε για τον κόσμο, πολλοί λένε ότι υπάρχει ευνοϊκή παράδοση κτλ. Θέλω να πω ότι ναι, μεν υπάρχει ευνοϊκή παράδοση, αλλά δεν παίζουν οι παραδόσεις μέσα στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό στις 19 του μηνός είναι
να έχουμε την ομάδα και οι παίκτες να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση για να μπορέσουν να αποδώσουν όσο πιο καλά μπορούν. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μέσα από τις προπονήσεις και μέσα στο, από το ψυχολογικό τομέα για να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Πάτα εδώ, κάνε εγγραφή στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Πάτα εδώ και κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Φώναξε και τους φίλους αν θέλεις.